Με να δούμε θα γίνει. Πάμε τώρα στους ειδικούς εδώ να πούμε καλημέρες. Κοντά μας ο κύριος Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας. Τον βλέπουμε εδώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αϊβαλιώτη. Καλημέρα, καλημέρα και όσους μας βλέπουν. Χαρά και μας, να πούμε ημέρα. Και μία καλημέρα και στον κύριο Νικόλαο Τσεμπερλίδη, πρόεδρος ΚΕΠΚΑ. Είναι κοντά μας. Καλημέρα και σε εσάς. Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσεμπερλίδη. Καλημέρα, κύριε Κακούση, κυρία Λιβαθινού. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Αϊβαλιώτη, να ρωτήσω καταρχήν εσάς. Έχετε διαλέξει τιμολόγιο? Κοιτάξτε, μιλάτε προσωπικά. Ναι, ναι, αν έχετε διαλέξει εσείς. Εγώ θα διαλέξω το πράσινο φυσικά. Αφού εμείς το δημιουργήσαμε, θα διαλέξω αυτό που δημιουργήσαμε. Τι έχει το πράσινο? Το πράσινο έχει μερικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι προβλέψιμο. Δηλαδή, πρώτη του μηνός ο κάθε καταναλωτής βλέπει τη χρέωση για όλο τον άλλο μήνα. Χωρίς εκπλήξεις για τον μήνα, επαναλαμβάνω, και όχι... αν θέλει μεγαλύτερη σταθερότητα πάει στο μπλε. Ναι. Επίσης το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η διαφάνεια. Δηλαδή αυτό το τιμολόγιο είναι όλοι οι πάροχοι υποχρεωμένοι να κρεμάνε την τελική τους τιμή του πράσινου τιμολογίου στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ κάθε πρώτη του μηνός. Επομένως ο καταναλωτής μπορεί να συγκρίνει και να βλέπει ποιος πάροχος είναι φτηνός, ποιος είναι ακριβώς. Αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν εγώ, κύριε Αϊβαλιώτη, τον πρώτο μήνα δω ότι υπάρχει ένας πάροχος με καλύτερη τιμή, εκεί τι κάνω? Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσω? Δηλαδή μπορώ αυτόματα να πω ότι φεύγω από τον πρώτο πάροχο και πάω στο δεύτερο? Και ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει όχι. να κάνω? Πρέπει να κάνετε την πράξη, δηλαδή να ειδοποιήσετε τον άλλο πάροχο ότι θα γίνετε πελάτης του, να κάνετε σύμβαση, ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πόσο καιρό παίρνει αυτό? Έχει το λέω γιατί. Γιατί για να αλλάξεις πάροχο, ας πούμε, στην κινητή τηλεφωνία, σου σπάνε τα νεύρα. Δυστυχώς, όταν αλλάζεις από έναν πάροχο σε άλλον, θα έχει μια μικρή γραφειοκρατία όπως έχει και στην κινητή τηλεφωνία. Ναι, εννοώ πόσο? Ένα μήνα, δύο μήνες? Καλά, κάτω από μήνα δεν το συζητάω. Όχι, μήνες, όχι, μέρες. Οι πάροχοι, ξέρετε, είναι πολύ ανταγωνιστικοί ο ένας με τον άλλον και ψάχνουν πελάτες. Και διεκδικούν πελάτες. Ψαρεύουν πελάτες. Οπότε θα διευκολύνουν τον κάθε πελάτη επειδή του συμφέρει να ακούσουμε ποιες είναι οι ενστάσεις του κ. Τσεμπερλίδη. Ναι. Γιατί μετά και να κύριε Τσεμπερλίδη, εύκολα είναι τα πράγματα, λέει ο κ. Αϊβαλιώτης. Φως φανάρι. Θα πω κάποια πράγματα που νομίζω ότι και ο κ. Αϊβαλιώτης θα συμφωνήσει. Πρώτον, το πράσινο τιμολόγιο έχει τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο, έχει μία πάγια χρέωση, σταθερή. Έχει μία δεύτερη χρέωση, η οποία είναι σταθερή. Και έχει μία κειμενόμενη χρέωση, η οποία συνδέεται με τις τιμές του χρηματιστηρίου και με δύο όρια, το LD και το LU. Πώς το είναι, πώς το είπατε το τελευταίο? Οι προμηθευτές μας, ότι η τιμή αυτή... Συγγνώμη κύριε, αυτά που ακούγονται σας μίθεται, κύριε Τσεμπερλίδη. Η αρνητική, να μειώνεται η τιμή αρχική. Στην κύριε Τσεμπερλίδη, μας ακούτε? Τα όρια που βάλανε είναι τέτοια που δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αρνητική, γιατί είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, όταν η τιμή είναι 12,5 λεπτά η μέση τιμή τώρα της επόμενης ημέρας στο χρηματιστήριο, να βάζουν όρια αυτοί 44 με 5 λεπτά. Πώς θα γίνει η αρνητική τιμή? Θα πέσει δηλαδή το χρηματιστήριο κάτω από τα 4 λεπτά? Άρα εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στον καταναλωτή να υπολογίζει αν θα πρέπει να πάει στο πράσινο ή όχι. Βεβαίως, μα τώρα μπορούμε εμείς να καθόμαστε κάθε μήνα και να κοιτάμε να κάνουμε την πράξη. Άμα δεν σ' αρέσει η τιμή, τον άλλο μήνα θα φύγεις. Μα αυτό ισχύει για όλα τα συμβόλαια εκτός από τον μπλε. Ο καταναλωτής έχει αποδείξει και από τα παράπονα του, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι η προσυμβατική ενημέρωση. Δεν μπορεί η προσυμβατική ενημέρωση να μην είναι απλή, κατανοητή, ώστε ο καταναλωτής να επιλέγει. Τα παράπονα στο ΚΕΠΚΑ και στις άλλες οργανώσεις, αλλά και στη ΡΑΕ, έχουν να κάνουν αυτό με την προσυμβατική ενημέρωση, η οποία εκτείνεται από την πρώτη σελίδα που υπογράμμισε ότι έλαβες γνώση. Ακολουθούν 12 σελίδες πυκνογραμμένες, μέσα στις οποίες γίνονται παραπομπές και στο site της εταιρείας. Όχι σε συγκεκριμένο σημείο, αλλά στο γενικό site. Καταλαβαίνετε ότι μας ρίχνουν σε ένα λαβύριθο, ενώ ξέρουν πολύ καλά ότι έπρεπε να ήταν απλά τα πράγματα, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να κάνει επιλογές. Μία ερώτηση, κύριε Τσεμπερλίδη, και για εσάς.
μετά την Πολωνία. Να μας διορθώσουμε λίγο την επιστροφή του κυρίου Τσεμπερλίδη να μας ακούει, γιατί τόση ώρα προσπαθούμε να σας μιλήσουμε, κύριε Τσεμπερλίδη, δεν τα καταφέρνουμε. Νίκο, κάτι έλεγε. Ερώτηση. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και όταν άρχισαν τέλος πάντων, πριν ακόμα μάλλον ξεσπάσει, και όταν άρχισαν να ανεβαίνουν τα τιμολόγια, όποιος κοίταγε προσεκτικά, έβλεπε ότι η βασική χρέωση, τώρα μιλάω πριν 1-2 χρόνια, ήταν μεγάλες χρεώσεις λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής. Γι' αυτό και κάποιοι τότε προνόησαν και πήγαν στα σταθερά τιμολόγια που δεν είχε ρήτρα αναπροσαρμογής. Θα έχουμε πλέον ρήτρα αναπροσαρμογής. Σε ποια τιμολόγια, σε ποιο χρώμα τιμολογίων θα επιβάλλεται αυτή, γιατί αυτό είναι και ο μεγάλος κίνδυνος. Κάποια στιγμή να δούμε πάλι λογαριασμούς που θα φτάνουν τα 300-400 ευρώ, αν μην γίνει κάτι στην αγορά. Κύριε Ιβαλιώτη. Κοιτάξτε, η ρήτρα αναπροσαρμογής σημαίνει κειμενόμενο τιμολόγιο. Αυτό είναι το κίτρινο. Το πράσινο τιμολόγιο, και σε αντίθεση με αυτά που είπε ο κύριος Τσεμπερλίδης, έχει μια τελική τιμή. Το πράσινο τιμολόγιο, ότι τον κάθε μήνα ο καταναλωτής ξέρει μία τιμή. Δεν υπάρχουν. Ο τύπος τον οποίο αναφέρει ο κ. Τσεμπερλίδης είναι ο τύπος με τον οποίο ελέγχει η ΡΑΕ την κατασκευή της τελικής τιμής. Αλλά ο καταναλωτής δεν οφείλει να παρακολουθεί τύπους. Όπως όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ και πάρετε ένα προϊόν, πίσω από το προϊόν αυτό, ας πούμε μπισκότα, γράφει ο κατασκευαστής τι έχει βάλει μέσα. Τη χρωστική, τη γλυκόζη, το άμυλο κτλ. Ναι. Το βλέπει κανείς αυτό. Θα θέσω και εγώ ένα ερώτημα. Μπορεί να το δει βέβαια, όπως μπορεί να δει και τον τύπο του ρεύματος. Άρα, αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει στο μπισκότο είναι η τιμή του και αν του αρέσει. Άρα κυρία Ιβαλιώτη, με συγχωρείτε, εσείς λέτε, αν μου επιτρέπετε. Μια τελική τιμή, τελική. Α, μπράβο, άρα στο πράσινο τιμολόγιο δεν θα έρχεται. Για δεν μας ακούει κανένας. Ότι το maximum του παγίου του πράσινου τιμολογίου είναι 5 ευρώ, το maximum. Μπορεί να βάλει ο κάθε πάροχος και λιγότερο. Άρα λοιπόν λέτε ότι στο πράσινο τιμολόγιο δεν έρχεται να επικάτσει ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι μόνο στο κίτρινο αυτό. Ναι, Γιάννη. Το κίτρινο και το πορτοκαλί. Δύο ερωτήματα έχω να καταθέσω εγώ να κάνω προς τον κύριο Ιβαλιώτη. Το πρώτο είναι το εξής. Τι θα γίνει με τους έναντι λογαριασμούς ρεύματος? Για να παίρνεις κάθε μήνα λογαριασμό σημαίνει ότι δεν θα έχεις έναντι. Θα είναι όλοι εξοπλιστικοί. Πώς θα γίνει, καθαριστικοί, πώς θα γίνει αυτό? Ότι από τον Απρίλιο θα γίνεται μέτρηση του ρεύματος κάθε μήνα σε όλους τους. Με τον Απρίλιο τι θα γίνει? Θα περνάει κάθε μήνα άνθρωπος της υπηρεσίας να μετράει το μετρητή. Εδώ δεν έρχονται κάθε τετράμινο. Υπάρχουν μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας, κυρία Ιβαλιώτη. Μαγαζιά που είναι ανοιχτά Δευτέρα με Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Και έχουν 4 χρόνια να πάνε να κάνουν καταγραφή. Όλο έναντι τους στέλνουν. Στο Σύνταγμα σας λέω αυτό τώρα. Αυτό που μου λέτε, έχω διαβεβαίωση από τον. Ωραία, ότι θα έρχεται κάθε. Και εγώ έχω παράδειγμα και θα σας το στείλω. Το ότι από τον Απρίλιο. Θα γίνει μπάχαλο πάντως με αυτό. Και σε απομακρυσμένα μέρη επίσης. Δεν περνούν καταμετρητές. Ένα ακόμα ερώτημα. Ναι, ναι, ναι. Όταν εννοούμε έξυπνους μετρητές, εννοούμε απλά ηλεκτρονικούς μετρητές ή εννοούμε ηλεκτρονικούς μετρητές που έχουν μέσω δικτύου. Δεν χρειάζεται να έρθει ο μετρητής και σε καταμετρούν από μακριά. Για εξήγησε το μας. Αυτό ακριβώς. Οι ψηφιακοί μετρητές. Άρα δεν αρκεί να είναι κάποιος ψηφιακός μετρητής. Πρέπει να έχει και επικοινωνία με τον πάροχο. Ναι. Για να σου καταγράφει ηλεκτρονικά την κατανάλωση. Σωστά. Βεβαίως. Μάλιστα. Άρα όταν υπάρχει, όταν πώς μπορεί εγώ να πάρω ένα έξυπνο μετρητή? Όχι μόνο θα μπορεί. Πόσο μπορεί λοιπόν να πάρει κάποιος? Πώς μπορεί να πάρει κάποιος έξυπνο μετρητή? Εξηγήστε μας λίγο αυτό. Τις χρεώσεις, αλλά θα μπορεί επίσης να κάνουμε και χρήση δυναμική της κατανάλωσης ρεύματος. Ναι, ρώτησε κάτι όμως η Άννα. Για τις έξυπνους μετρητές. Άλλες αναώρα θα μπορεί να γίνεται αυτό. Και έτσι θα έχει ο καταναλωτής με τον ψηφιακό μετρητή τη δυνατότητα να φορτίζει το αυτοκίνητό του ή να κάνει την κατανάλωση στο φούρνο του ή στο πρωί, κουντήριο, την ώρα που είναι φτηνότερο. Ρώτησε κάτι, κυρία Λιβάθινου, η Άννα. Κύριε Ιβαλιώτη, βοηθήστε μας λιγάκι να καταλάβουμε για τους έξυπνους μετρητές. Πώς μπορεί κάποιος να πάρει έξυπνο μετρητή? Πόσο κοστίζει αυτό, η διαδικασία, πόσο χρόνο θα πάρει? Θα τους βάλει ο ΔΔΕ σε κάθε ρολόι τα επόμενα χρόνια. Ήδη προμηθεύεται 7,5 εκατομμύρια μετρητές. Και μας λέει ότι το πλάνο του βέβαια θα πάρει 4-5 χρόνια. Για σταδιακά μπορεί... θα μπαίνουν σε όλους τους καταναλωτές. Μόνο σου δεν μπορεί δηλαδή. Συγγνώμη, δωρεάν είναι αυτό ή θα μου κοστίσει? Δωρεάν. Ερώτηση. Μόνο σου δεν μπορείς να ζητήσεις από τον ΔΔΕ, χωρίς Γιώργο. Μπορείς να ζητήσεις. Έχει ένα περιορισμένο αριθμό και σήμερα. Και σύμφωνα με το ΔΔΕ, αν κάποιος καταναλωτής το ζητήσει, του το πηγαίνουν. Ωραία. Μάλιστα. Ερώτηση. Με πήραν πριν από λίγες ημέρες τηλέφωνο από έναν πάροχο του οποίου ο κύριος μέτοχος είναι το δημόσιο. Και μου προσέφεραν το εξής δελεαστικό deal. Τον πρώτο, μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη μου λένε, η χρέωσή σου είναι 4 λεπτά. Μετά το Δεκέμβρη
δεσμεύεσαι με ένα διετές συμβόλαιο, το οποίο θα είναι ως εξής. Θα είναι η τιμή χονδρικής συν ένα λεπτό. Και αν μας εξοφλείς τους λογαριασμούς σου στην ώρα σου, θα είναι η τιμή χονδρικής συν μισό λεπτό. Εγώ τσίμπησα να σας πω την αλήθεια. Και τους λέω, στείλτε μου τη σύμβαση να τη μελετήσω και να την υπογράψω. Γιατί όντως είχα αυτή την πρόθεση. Και μου λένε, δεν υπάρχει σύμβαση. Θα μας δώσετε τα στοιχεία σας εδώ και θα κάνουμε το συμβόλαιο τώρα, από το τηλέφωνο. Αυτό είναι θεμητή πρακτική, κυρία Ιβαλιώτη. Από τη στιγμή που και εσείς θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε το συμβόλαιο. Μα δεν έχω. Πώς. Πρώτα θα δώσω τα στοιχεία και την έγκριση με SMS στο κινητό. Και μετά θα μάθω τους όρους του συμβολέου, θα πάρω στα χέρια μου τη σύμβαση. Έχετε δει πουθενά εσείς να υπογράφει κανείς σύμβαση από το τηλέφωνο και μετά να του τη στέλνω να τη διαβάσει? Το μετά είναι προβληματικό πράγματι. Θα το εξετάσω και θα σας πω γι' αυτό. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Κύριε Τσεμπερλίδη. Προφανώς. Χτυπάνε τρία τηλέφωνα την ημέρα για ενημέρωση τώρα. Και τα δύο μέρη γνωρίζουν τι υπογράφουν. Μάλιστα. Κύριε Τσεμπερλίδη. Το τηλέφωνο είναι μια χαρά, αλλά θα με επιτρέψετε να κάνω τρεις παρεμβάσεις απλές και γρήγορες. Πρώτον, όπως το πράσινο τιμολόγιο μπορεί να κάνει στην έρευνα, γι' αυτό βγαίνουν τα στοιχεία σε όλες τις εταιρείες, το ίδιο συμβαίνει και στο κίτρινο. Δεν μπορεί να μου λέει ο κύριος Αβαλιώτης ότι ξέρετε, το πράσινο θα μας δίνει μία τιμή την πρώτη του μηνός και το άλλο δεν θα μας τη δίνει, θα μας τη δίνει αργότερα. Δεν έχει καμία σημασία. Έχει σημασία η προσυμβατική ενημέρωση αυτή που έβαλε πολύ σωστά κάποιος που δεν άκουσα το όνομά του και έχει απόλυτο δίκιο, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα αυτό στην ενημέρωση. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να βάλω είναι για τους έξυπνους μετρητές. Δεν είπε ο κύριος Ευαγιώτης ότι είμαστε περίπου 5 με 6 χρόνια πίσω από τον αρχικό προγραμματισμό των μετρητών. Και το τρίτο στοιχείο σημαντικό που θα το ζήσουμε πάλι είναι ότι επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τιμή κάθε πρώτη του μηνός ή 31 του μηνός, συμβαίνει να μας μεταφέρουν τις καταναλώσεις μας στο μήνα που έχει υψηλότερη τιμή. Δηλώνει ο κύριος Σαμπαλιώτης ότι από τον Απρίλιο-Μάρτιο, πότε είναι, θα υπάρχει η μέτρηση κάθε μήνα. Λέω τον κύριο Ευαλιώτη, αυτό είναι αδύνατο πρακτικά. Είναι αδύνατο. Ακόμα και η τετραμηνιαία μέτρηση γίνεται κυκλικά. Δεν γίνεται τετράμινο σε όλους τον ίδιο τρόπο. Γιατί είναι αδύνατο 6, 7, 8 εκατομμύρια μετρητές τις 31 του μηνός να πάρουν ένδειξη. Αυτό θα γίνει όταν θα μπουν οι ψηφιακοί ηλεκτρονικοί μετρητές που έχουν και ένα άλλο σταδιακά στοιχείο. Δεν έχουν το στοιχείο της καταγραφής μόνο από τις εταιρείες και τον ΔΔΕ. Έχουν και το στοιχείο ότι θα έχω και εγώ σαν καταναλωτής καθημερινή εικόνα της κατανάλωσής μου στον υπολογιστή μου, στο τηλέφωνο. Μέσω εφαρμογής. Και εκεί θα πάμε στη δυναμική. Ναι, υπάρχει κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Και το γεγονός του περιορισμού της ρευματοκλοπής. Όπου σε ορισμένους καταβλισμούς, να το πούμε αυτό. Μην ανησυχεί ο κύριος Τσεμπερλίδης, έχω την διαβεβαίωση και όχι μόνο τη διαβεβαίωση, έχουμε και την ενεργητική παρουσία του Υπουργείου να συμβεί αυτό. Κάθε μήνα θα έχουμε μέτρηση. Μην ανησυχείτε, κύριε Τσεμπερλίδη, το έχω αναλάβει. Με τις ρευματοκλοπές, ειδικά σε οικισμούς, σε καταβλισμούς, αν την κάνουν, τι θα γίνει, κύριε Ιβαλιώτη? Αυτό, αν θέλετε. Κυρία Ιβαλιώτη, για τη διαβεβαίωση, αλλά με διαβεβαίωσαν ότι και οι συλλογικές αγωγές που θα κάνουμε, παρότι έχουμε πάρει τα εύσημα από την Ευρώπη ότι περάσαμε τον νόμο, δεν μπορούν να γίνουν γιατί 7 μήνες τώρα τα κριτήρια πιστοποίησης των ενώσεων που θα κάνουν συλλογικές αγωγές δεν έχουν περάσει. Είχα πλήρη διαβεβαίωση από τον ίδιο τον Υπουργό μέσα στη Βουλή ότι θα βγουν σε 15 μέρες. Αυτές οι διαβεβαιώσεις που στην πραγματικότητα, γιατί μιλάτε με έναν ηλεκτρονικό μηχανικό, δεν μπορεί να γίνει αυτή η καταμέτρηση με ανθρώπινο χέρι. Δεν υπάρχει εταιρεία που μπορεί να βλέπει την ίδια μέρα 8 εκατομμύρια μετρητές. Να ρωτήσω όταν τον κύριο. Λένε ότι υπάρχουν μαγαζιά που δεν του έχουν δει ούτε ολόκληρο το χρόνο. Είναι έναντι οι μετρήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Γιατί τα ορολόγια δεν είναι όλα εμφανή. Έτσι και αυτό το στοιχείο υπάρχει. Κάτι, έχω μια ερώτηση για τις ρευματοκλοπές. Μισό λεπτάκι. Κύριε Ιβαλιώτη, δεν είναι μόνο η ατομική περίπτωση κάθε ρευματοκλοπής. Το ΔΔΕ με διαβεβαιώνει και σας μεταφέρω τη διαβεβαίωση. Δεν μας ακούτε? Κύριε Ιβαλιώτη, δεν είναι ερώτημα. Εδώ είμαστε να δούμε ξανά το θέμα. Μας ακούτε τώρα, κύριε Ιβαλιώτη, για να θέσω ένα ερώτημα? Σας ακούω. Ωραία. Υπάρχει σοβαρό θέμα με ρευματοκλοπές σε καταβλισμούς Αθηγάνων. Ολόκληρες γειτονιές 500 και 1000 ατόμων
παίρνουν δωρεάν ρεύμα με άγκιστρα που κατεβάζουν από τις κολόνες της ΔΕΗ ορισμένοι επιτίδη. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό, γιατί εδώ υπάρχει και η αίσθηση της μη ισονομίας. Εμείς πληρώνουμε, μας ξεπατώνουν σε φόρους και σε αυξήσεις και κάποιοι έχουν δωρεάν ρεύμα. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό, μπορείτε να μας πείτε? Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ρευματοκλοπή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν αφορά μόνο την ευπαθή ομάδα των Ρωμά, η οποία είναι προφανώς παραβατική σε αυτό το σημείο. Αφορά πάρα πολλά μαγαζιά, πάρα πολλά καταστήματα και αρκετά σπίτια, αλλά κυρίως επιχειρήσεις. Ρευματοκλέπτει πάρα πολλοί κόσμος. Και είμαστε αποφασισμένοι να το αντιμετωπίσουμε. Κατεβάζουμε ένα νομοσχέδιο που πρώτον αυστηροποιούμε πάρα πολύ τις ποινές. Κάνουμε παρεμβάσεις. Θα σας πω τα μέτρα. Μέχρι τώρα, αν κανείς ρευματοέκλεπτε, πήγαινε στο δικαστήριο και είχε ή φυλάκιση ή χρηματική ποινή. Τώρα θα έχει και τα δύο, και φυλάκιση και χρηματική ποινή. Και το πρόστιμο θα είναι αναλογικό σε σχέση με το ποσό της ρευματοκλοπής. Πρέπει να ξέρετε ότι συλλαμβάνει ο ΔΔΕ 13.000 περιπτώσεις ρευματοκλοπών το χρόνο. Και αυτό είναι που συλλαμβάνει. Φαντάζεστε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό αυτό. Υπολογίζουμε ότι αφορά 400 εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία οι πάροχοι προφανώς τα χρεώνουν σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Υπάρχει μια κοινωνική αδικία. Απίστευτο. Η δεύτερη παρέμβαση θα είναι πειθαρχική. Θα κλείνουμε τα μαγαζιά. Όσα μαγαζιά συλλαμβάνονται να ρευματοκλέπουν, θα κλείνουν όπως κλείνουν όταν κλέβουν ΦΠΑ. Επίσης, οι ηλεκτρολόγοι που συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία θα χάνουν την άδειά τους. Αυτό το θεσμοθετούμε. Και επίσης, θα κάνουμε διασταυρώσεις τέτοιες, έτσι ώστε στο τέλος τα πρόστιμα του ΔΔΕ θα εισπράττονται σαν δημόσιο έσοδο από την ΑΔΕ. Θα παρεύουμε σοβαρά σε αυτό. Μισό λεπτάκι τώρα. Εδώ, αυτό το τελευταίο ειδικά είναι ένα μεγάλο θέμα. Ό,τι χρωστάμε στο ΔΔΕ, δηλαδή, ό,τι μας επιβάλλει ο ΔΔΕ ως πρόστιμο διοικητικό. Ως πρόστιμο ρευματοκλοπής. Δεν θα εισπράτεται με κανέναν άλλον τρόπο παρά μέσω της εφορίας, μέσω της ΑΔΕ. Σωστά. Θα είναι δημόσιο έσοδο. Θα είναι δημόσιο έσοδο και θα πηγαίνει εκεί. Άρα λοιπόν, εάν κάνεις ρευματοκλοπή, φας πρόστιμο και δεν το πληρώσεις, δεν θα μπορείς να έχεις ούτε φορολογική ενημερότητα. Δεν καταλάβατε. Θα έχεις δύο πρόστιμα. Το ένα, το πρόστιμο θα στο επιβάλλει το δικαστήριο. Γιατί θα πάει στο δικαστήριο το αφήνουμε. Εντάξει. Το δεύτερο πρόστιμο το επιβάλλει ο ΔΔΕ και αν δεν το πληρώσεις πάει στην ΑΔΕ και έρχεται σαν δημόσιο έσοδο. Και βέβαια αν δεν το πληρώσεις χάνεις και το αφημί σου. Άρα μια χαρά τα κατάλαβα. Ναι. Ωραία. Μακάρι να είναι πολύ αυστηροί στη Ρωμά. Να εφαρμοστούν όλα αυτά. Αυτό που λέει και ο Γιάννης. Και σας επαναλαμβάνω, ναι μεν η Ρωμά είναι μια κατηγορία η οποία θέλει ξεχωριστή διαχείριση, γιατί εκεί ό,τι πρόστιμα και αν σου επιβάλλεις και φυλακίσεις ενδεχομένως να μην δουλεύουν. Θα κάνουμε υπογειοποιήσεις των καλωδίων για να μην. Να το κάνουμε πιο δύσκολο. Να φέρνουν τρυπάνια, να τρυπάνε το έδαφος. Κάτι θα κάνουμε πάντως. Μάλιστα. Δεν σας βλέπω πάντως πολύ. Κύριε Βαλιώτη, έχετε μια περίεργη γραμμή όσον αφορά τους Ρωμά συμπολίτες μας πάντως. Θεωρείτε ότι όλοι είναι μάλλον παραβατικοί, Όχι, βέβαια. Δεν σας ακούω. Ακούω λίγο περίεργη, μια περίεργη τοποθέτηση. Το καλύτερο που θα είχατε να κάνετε επίσης, αντί να απειλείτε να βάλετε φυλακή όλους αυτούς, το καλύτερο που θα ήταν να κάνετε είναι να επιβάλλετε καμία μείωση στο ρεύμα. Όχι να πληρώνουμε 100 και 200 ευρώ για πλάκα. Ρεσινικό, όποιο κλέβει ρεύμα, τι πρέπει να το χαϊδεύουμε. Όχι, δεν είπα να το χαϊδεύουμε, να του βάλει πρόστιμα, το πρέπει να του. Εμείς είμαστε τα κορόιδα, όχι όλοι. Μα εδώ λέει θα μπαίνει και φυλακή. Ξέρεις ότι υπάρχουν καταβλισμοί που κατεβάζουν με άγκιστρο το ρεύμα και δεν τολμάει ούτε η αστυνομία να πάει εκεί. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαλιώτη. Δεν πειράζει, κύριε Βαλιώτη. Μπορείτε να βάζετε τον ποινικό κώδικα, δεν σας καταλαβαίνω. Μην ανησυχείτε, εντάξει. Το καταλάβαμε καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βαλιώτη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και σας καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τα λέμε αύριο. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.